δίνεται ένα δίκαιο αγώνα απέναντι σε μια σκληρή αντιλαϊκή πολιτική που είναι φανερό πλέον στον κάθε καλοπροαίρετο ότι εκπορεύεται τόσο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τους Νούμου Γορίδη, όσο και από την αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, που όπως έχουμε προειδοποιήσει εδώ και χρόνια στα μεγάλα στρατηγικά σημεία που αφορούν τους εργαζόμενους, συμπλέουν και συντάσσονται. Ο δικός σας αγώνας είναι ένα καλό παράδειγμα, αυτό που λέμε ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, να μην περιμένουμε σωτήρες, να οργανώσουμε τον αγώνα μας από την επόμενη κιόλας μέρα των εκλογών, με τα σωματεία μας μπροστά, με ένα πολύ δυνατό ΚΚΕ, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτές τις βάρβαρες πολιτικές. Δυστυχώς, η πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής επέλεξε να συνταχθεί και να συνταχθιστεί με τον νόμο Βορύδη. Πρέπει να σας πω ότι εμάς δεν μας κάνει εντύπωση. Δεν είναι το πρώτο ζήτημα. Δεν ξέρω αν είδατε πριν λίγες μέρες το μεγάλο τον Λάτσι να ευχαριστεί δημόσια όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του Σαμαρά για την παραχώρηση του ελληνικού. Έτσι είναι. Μαζί είναι στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, οι οποίες έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα. Πάνω από 700.000 εργαζόμενοι δουλεύουν part-time, δεν παίρνουν ούτε το κατώτερο μισθό. Μαζί είναι στο τσάκισμα των συλλογικών συμβάσεων και των μισθών. Μαζί είναι στην αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, στο τσάκισμα των συντάξεων. Μαζί είναι στην αύξηση της φορολογίας στη ληστεία που ζούμε σήμερα και έχει μειώσει το μισθό σε ένα χρόνο με δικά του στοιχεία 7,5%. Τι έχουμε εμείς, έχουμε τον αγώνα μας, έχουμε τα σωματεία μας, έχουμε το δίκαιο με το μέλλον μας. Καλή δύναμη σε όλους. Καλό αγώνα, καλή συνέχεια και είμαστε δίπλα σας.